το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας και ο Σύλλογος Πνοή για το Παιδί και την Οικογένεια πραγματοποίησαν ομιλία με τον καβαλιώτη ιστορικό Κυριάκο Λικουρίνο με θέμα τις άγνωστες πτυχές της τραγωδίας του ελληνισμού της περιοχής μας. Καθώς η δεύτερη βουλγαρική κατοχή στην Καβάλα και στην Ανατολική Μακεδονία δεν συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της ιστορικής έρευνας. Έτσι, τα φοβερά γεγονότα αγνοήθηκαν και η μνήμη τους παραμένει ζωντανή μόνο στις κοινότητες δογηγενών της περιοχής μας. Τελευταία όμως, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων, η αποσιώπηση και η άγνοια υποχωρούν και η έρευνα προωθείται με εργασίες ιστορικών σε δράμα, σέρες και καβάλα. Για τον λόγο αυτόν διοργανώθηκε και η σχετική εκδήλωση. Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για το πιο αγνοημένο κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας μας, ένα θέμα πραγματικά ξεχασμένο, τουλάχιστον μέχρι πολύ πρόσφατα. Προς επίρρωση αυτού, σας φέρνω ως παράδειγμα την πολύ γνωστή σε όλους μας ιστορία του ελληνικού έθνους. Στο 15ο τόμο περιλαμβάνεται το κεφάλαιο «Η Ελλάς και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος» σε 60 ολόκληρες σελίδες. Ο αναγνώστης δεν θα βρει ούτε μία λέξη για τη βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, για τα φοβερά μαρτύρια δηλαδή που υπέστη ο πληθυσμός της περιοχής μας από τον Αύγουστο του 1916 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1918. Αυτό το κενό δεν οφείλεται στην έλλειψη ιστορικών πηγών, στην έλλειψη τεκμηρίων. Το αντίθετο θα έλεγα. Τα δεινά της Ανατολικής Μακεδονίας έχουν στοιχειοθετηθεί με τρόπο αδιαμφισβήτητο ήδη από το 1919 μέσα από ένα πλήθος επισήμων εγγράφων, εκθέσεων, μαρτυριών, αναφορών και κυρίως μέσα από τις μαρτυρίες, τις χιλιάδες μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής μας, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι αδημοσίευτες, αρκετές έχουν δημοσιευθεί. Οι σημαντικότερες πηγές, εκτός από τα δεκάδες χιλιάδες έγγραφα που απόκεται στο Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, πολύτιμες πληροφορίες περιέχουν και οι δύο εκθέσεις που συγκροτήθηκαν μετά την απελευθέρωση για να ερευνήσουν την πολιτική και τις αγριότητες των Βουλγάρων. Η πρώτη είναι η Επιτροπή από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, η δεύτερη είναι η Διεθνής Διασυμμαχική Επιτροπή που συγκροτήθηκε από εκπροσώπους της Γαλλίας, του Βελγίου, της Μεγάλης Βρετανίας, της Σερβίας και της Ελλάδας. Πολύτιμες επίσης είναι οι πληροφορίες που αντλούμε από τις δημοσιευμένες εκθέσεις των εκπροσώπων των στελεχών του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι εργάστηκαν στην περιοχή αυτή από τα τέλη του 1918. Παρά την ύπαρξη όμως αυτού του πλούσιου υλικού, τα γεγονότα της βουλγαρικής κατοχής της Ανατολικής Μακεδονίας δεν συγκέντρωσαν ποτέ το ενδιαφέρον της ιστορικής έρευνας, ούτε στο ακαδημαϊκό επίπεδο, ούτε όμως και στο πεδίο της δημόσιας ιστορίας. Σε αντίθεση με τα γεγονότα του 41-44,